παίρνουμε τη σημερινή πρωτοβουλία σαν Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυταπασχολούμενων Μηχανικών Μισθωτών και Αυταπασχολούμενων Δικηγόρων γιατί απλά μετά από ένα χρόνο πανδημίας οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Γιατί δου, ζούμε ήδη ένα χρόνο μέσα στην αδυναμία άσκησης του επαγγέλματος γιατί τα περιοριστικά μέτρα έχουν περιορίσει και την ικανοποίηση των αναγκών μα. Γιατί ήδη πέρασε πάνω από μία δεκαετία από την έναρξη της προηγούμενη καπιταλιστική κρίση και της πολιτική των μνημονίων, που σορεύσαμε χρέη και υποχρεώσεις... από τα οποία δεν ανασάναμε ποτέ. Γιατί τρέχουν οι δόσει ακόμα και τώρα από τι ρυθμίσει προ το Ταμείο Ασφάλιση, ενώ μαζεύουμε και τα νέα ειδοποιητήρια του τελευταίου έτου. Γιατί προκαλούμαστε προκαλούμαστε από μια κυβέρνηση η οποία βρήκε μέσα σε ένα χρόνο αναδουλειά να δώσει αρχικά ένα επίδομα 600 ευρώ μέσω προγραμμάτων τηλεκατάρτισης και σήμερα μας επιφύλασε άλλο ένα τετρακοσάρι επίδομα φτωχοκομείου και μάλιστα επιβάλλοντας απαγορευτικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων κριτήρια για τη λήψη αυτού του επιδόματος. Είμαστε εδώ γιατί Ακόμα και αυτό το λιψό επίδομα των 400 ευρώ το προσφέρει η κυβέρνηση με ξένα κόλληβα. Από ένα αποθεματικό που σχημάτισαν οι εισφορές μας, οι εισφορές μας οι οποίες προορίζονταν να φτιάξουν ένα κομπόδεμα για τους άνεργους, αυταπασχολούμενους και μισθωτούς με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ένα επίδομα ανεργίας που δεν το έλαβαν ποτέ. Και σήμερα εξανεμίζεται και για λογαριασμό της κυβέρνησης που λέει ότι μας ενισχύει με τα δικά μας χρήματα. Είμαστε εδώ ξανά, ένα χρόνο μετά την πρωτοβουλία μας την προηγούμενη ε, για την ενίσχυση, γιατί ο εμπεγμός πλέον γίνεται οργή και όπως είπαμε και εισαγωγικά οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Γιατί ο απολυμμένος άνεργος μισθωτός με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ο οποίος έχει μείνει έξω μετά από τις απολύσεις που έχουν συμβεί λόγω της κρίσης, δεν λαμβάνει επίδομα ανεργία και συνεχίζει να χρεώνεται για εισφορές προς το ταμείο του. Είμαστε εδώ γιατί ο αυταπασχολούμενος συνεχίζει να φορτώνεται με εισφορές προς το ταμείο του, την ίδια ώρα που τον ηρωνεύεται η κυβέρνηση με δήθεν δουλειά που γεννά μέσα από τα ενεργειακά πιστοποιητικά, είτε από, το εξ, από την εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε εδώ γιατί την ίδια ώρα που για μας προορίζονται απλά ψίχουλα, τα ματωμένα πλεονάσματα που οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ σχημάτισαν το περίφημο μαξιλάρι, δεν είναι για να καλύψει τις δικές μας άμεσες ποιοστικές ανάγκες, αλλά προορίζεται για επιδότηση με δισεκατομμύρια ευρώ των ομίλων. Των ομίλων που περιμένουν να έρθει και το, ο νέος Μποναμάς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, έχουμε να δηλώσουμε ότι τα αποθεματικά του ασφαλιστικού που με ματιρό τρόπο συσσωρεύτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν αρκούν για να μας ενισχύσουν στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, ωστόσο ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο των Μηχανικών κατευθύνθηκε προς τον τραπεζικό τζόγο της Τράπεζας Αττικής και έπεσε σε μία μαύρη τρύπα. Ταυτόχρονα έχουμε να δηλώσουμε ότι η πρωτοβουλία των Επιτροπών Αγώνα που φιλοδοξούμε να υιοθετηθεί και από σωματεία και μαζικούς φορείς έρχεται σε αντίθεση και καταγγέλει και το ρόλο των ηγεσιών τόσο του τεχνικού επιμελητηρίου όπως αντίστοιχα και οι συνάδελφοι δικηγόροι για την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που περιορίζουν τη διεκδίκηση σε ένα φιλοδόρημα αντί να απαιτήσουν την ουσιαστική κρατική ενίσχυση με μόνιμο τρόπο όλων των συναδέλφων που έχουν βρεθεί εκτός δουλειάς. Είναι οι ίδιοι αυτοί, λέμε, εμείς, που αποκαλύπτονται σήμερα γιατί στήριξαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση του επαγγέλματος. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία προωθεί και είναι πρόσφατη η ρύθμιση για την εξίσωση των πτυχίων των ξένων κολεγίων με τα πτυχία των εγχώριων ΑΕΗ, των πολυτεχνείων, μια πολιτική η οποία υποβαθμίζει τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των εργαζόμενων ε, μετατρέποντας το πτυχίο του σε ένα απλό διαβατήριο, σε ένα κικαιώνα εξετάσεων και επιπληρωμή σεμιναρίων και επιστοποιήσεων, ενώ την ίδια ώρα συμπιέζει το μισθό και το εισόδημα των αυταπασχολούμενων προς τα κάτω. Έχουμε να δηλώσουμε ότι ακριβώς επειδή οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν, διεκδικούμε άμεσα τη χορήγηση του ενό έκτακτου επιδόματο 800 ευρώ για την κάλυψη των επιγουσών αναγκών τη πανδημία, αλλά και επιτέλου ότι έχει όχι απλά οριμάσει, αλλά έχει ξεπεραστεί κάθε όριο στην ανάγκη θέσπιση μόνιμου και σταθερού επιδόματο ανεργία για του μισθωτού με δελτίο παροχή υπηρεσιών και του αυταπασχολούμενου επιστήμονε που μένουν εκτό εργασία. Ζητάμε την απαλλαγή, την απαλλαγή από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ για το τρέχον έτο και ταυτόχρονα χωρίς να έχουμε απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ζητάμε να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαξιμένο 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ταυτόχρονα την αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για το τρέχον έτος, με την προοπτική ουσιαστική κατάργηση τόσο του τέλου επιτιδεύματο όσο και του έμφυα και τη προκαταβολή φόρου. Ταυτόχρονα δεν μπορούν να περιμένουν οι δανειακές μας υποχρεώσεις. Πρέπει όλα να ανασταλούν. Επίσης, οι δόσεις και οι ρυθμίσεις προς τις τράπεζες. Ζητάμε επίσης τη διαγραφή τόκων προστήμων και του 30% του υπολείπου του χρέους μας προς την εφορία και τις τράπεζες. Ταυτόχρονα είναι πλέον αναγκαιότητα εν ώψη του προσεχούς κύματος πληστηριασμών να απαγορευτεί ο πληστηριασμός της λαϊκής κατοικίας για τα νοικοκυριά και των μισθωτών και αυταπασχολούμενων επιστημόνων. Όσον αφορά τους μισθωτούς, πρέπει να κηρυχθούν άκυρε οι απολύσεις και κάθε βλαπτική μεταβολή στις συμβάσεις του στα ωράρια, γενικά στις σχέσεις εργασίας που έχει συμβεί μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ζητάμε την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που να κατοχυρώνουν ριζικές αυξήσεις του μισθού και τη μετατροπή όλων των σχέσεων εργασίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι είναι υπερόριμες οι συνθήκες και είναι αντικείμενο του εργατικού κινήματος να παλέψουμε για πενθύμερο 7 ώρο 35 ώρο, χωρίς μείωση μισθών, αλλά με ουσιαστική αύξηση στις απολαβές μας. Άρση της ομοιρίας ομιλ... ταυτόχρονα των χιλιάδων συνταξιούχων συναδέλφων, οι οποίοι περιμένουν έως και πέντε χρόνια να λάβουν τη σύμβαση και σήμερα και αυτοί γίνονται. Αντικείμενο εμπεγμού, όταν η κυβέρνηση του προκαλεί λέγοντα ότι θα του δώσει μια προσωρινή εθνική κατώτατη σύνταξη. Τέλος, διεκδικούμε, όπω και το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα, το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγεία και άμεσα μέτρα ουσιαστικά για την προστασία της δημόσια υγεία. Δηλώνουμε ότι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει να ξημερώσει καλύτερη μέρα μετά από την τελευταία κρίση είναι να βγουν στο προσκήνιο οι ανάγκε μα, να υπάρξουν μαζικέ κινητοποιήσει, οργάνωση σε χώρου δουλειά, οργάνωση των αυταπασχολούμενων και να ενωθούμε μαζί με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα στην προοπτική της ανατροπής συνολικά αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.